Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Γεια σας. Φαντάζομαι ότι όλοι σας είδατε ή περισσότεροι από εσάς είδατε την συνεδρίαση στη Βουλή για την προκαταρτική εξαρτηστική επιτροπή, η οποία θα αποφανθεί εάν πρέπει να τους ανακρίνουμε ή όχι, και τρέχα γύρευε και Νικόλο Καρτέλη, ε. Και δεν έχω καμία βολή ότι ψηλώστε δύο πόντους από περηφάνεια και φούσκωσαν και τα πνευμόνια σας όπως και εμένα. Ειδικά δε εγώ από το επίπεδο των ομιλητών. Καταρχήν μπήκα στον κατάλογο και εγώ δεν ξέρω ποιος δεν, μόνο η καθαρίστρα της Βουλής δεν μίλησε. Και το 99%, άντε το 98% για εσάς επειδή είμαστε φίλοι, ήταν εκτός θέματος. Ο καθένας πήρε ένα κομμάτι χαρτί, έβαλε εκεί πέρα κάποιες βλακίες. Το κόμμα του τελείωνε μεγάλε, ο επόμενος. Τίποτα ήταν για το θέμα αυτό. Ίσα ίσα για να λένε ότι είπαμε. Ναι, 7 οι κάλπες, όχι 4 οι κάλπες. Αλλά εκτός από αυτό βέβαια, να μην ξεχαστώ, είχαμε και το επεισόδιο της Χρυσής Αυγής. Σαν πει, τώρα κάτι είπες. Τίποτα το καινούριο έχεις να μας πεις. Όχι ρε παιδιά, αλλά αξίζει να το καυτηριάζει κάτι αυτό. Μην τα αφήνετε να περνάνε τα φαινόμενα αυτά έτσι. Έτσι είπαμε και για τη βία. Και κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, μην αφήνουμε αυτά τα φαινόμενα να μείνουν ακαυτηριάστα και να μην τα απομονώνουμε. Είπε, λέει, μίλαγε για ένα συνάδελφό του επίσης από τη Χρυσή Αυγή. Είπε στον Ήφο Κασιδιάρη στην Πιπηλή, της είπε, λέει, κάτσε κάτω μωρή να πούμε πάλι πιωμένη είσαι. Επίπεδο. Και μάλιστα με το μάτι του, αυτό το τικ που έχει, ξέρεις. Όπως είχε ο Μητσοτάκης, το θυμάσαι στενό, με τώρα έφυγε ο Μητσοτάκης και μας μείνει ο Κασιδιάρης. Με το έτσι να πούμε, στο τικ στο μάτι του. Αυτό είναι επίπεδο Έλληνος βουλευτή. Σε σημείο που ο άνθρωπος, ο συνάδελφός από τη Χρυσή Αυγή που μίλαγε εκείνη τη στιγμή, του είπε ευγενικά, σας παρακαλώ, που κοινό σημαίνει σκάσε ρε. Και είχε και δίκιο. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ελάχιστα. Και τελικά το ερώτημα είναι, τι έγινε ρε μάγκες, βρήκαμε άκρη. Φυσικά και δεν πρόκειται να βρεθεί άκρη ποτέ. Και ο λόγος που δεν πρόκειται να βρεθεί άκρη ποτέ είναι γιατί, όπως λέει ο λαός μας, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 15 μέρες το σκηνάει. Και θα ψάξουμε να βρούμε και αν κιούκια. Υπήρχε και πολύ πιο απλή λύση. Επεμβαίνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και λέει: συγγνώμη, εδώ νομίζετε ότι υπάρχουν ποινικά αντικείμενα, πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα τους κρίνω και θα πάρω τις υποθέσεις στα χέρια μου, σαν να ήταν απλοί πολίτες. Δεν χρειάζομαι τη Βουλή, προκαταρτική. Μετά θα κάνει ειδικό δικαστήριο που θα είναι οι βουλευτές εισαγγελείς. Δεν θα είναι έτσι. Βλακίες. Δεν θέλει κανείς τους να δει το πραγματικό. Και εντωμεταξύ διάφορα ονόματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι βγάλαν τα λεφτά τους νόμιμα στο εξωτερικό, τα ονόματα τους σπηλώνονται. Και δεν θα εκπλαγώ αν υπάρχουν και τίμοι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι μέσα στη λίστα αυτή και τα ονόματα τους σπηλώνονται. Γιατί η Βουλή προφανώς για δικούς της λόγους, ποιος ξέρει τι άλλο, ναι, θέλει να κρύψει αυτά που δεν μπορεί να κρύψει. Αλλά το πιο απλό, όπως είπα, θα ήταν αυτό. Φέρε τον Άριο Πάγο, τη δικαιοσύνη να αποφασίσει. Και μην έτσι συμβουλεύετε απ' έξω, όπως γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Θα μου πεις, εμείς δεν είμαστε πολιτισμένο κράτος. Όχι, είμαστε, ή τουλάχιστον ήμασταν πολιτισμένο κράτος. Αλλά είμαστε πολιτισμένοι πια σήμερα στο μπάχαλο. Είμαστε μπαχαλοπολιτισμένο κράτος. Αυτά. Γεια χαρά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και